Μου ήρθε πάλι κρύο και βάλαμε πάλι κασκόλ και πάω τώρα για δουλίτσα. Είναι Δευτέρα σήμερα. Έχω μια πελάτησα που έρχεται κάθε 5 εβδομάδες και κανονικά έχουμε Δευτέρα κλειστά, αλλά επειδή δεν μπορεί και εκείνη αλλιώς, δεν γινόταν με τίποτα να έρχονταν καμία άλλη μέρα, είπαμε ότι okay, θα έρχεται κάθε 5 εβδομάδες, κάθε Πέμπτη, Δευτέρα σε μένα. Και έτσι είναι αυτή η Πέμπτη
Δευτέρα σήμερα. Περιμένω να έρθει και μετά πάμε να δούμε τι υπάρχει για καινούριο ρούχα. Πάμε να δούμε. Εγκριβωτίτσα μαζί, να πάμε να τα δούμε, τι έχουμε φέρει. Αν δεν έρθει, να τελειώνω και να πηγαίνουμε να τα δούμε μαζί. Ξύλιασα ώσπου να έρθω εδώ με το ποδήλατο, είχε 250 παιδιά. Αγάπης μου, μόλις τέλειωσα και φεύγουμε.
Μόλις γύρισα, παιδιά, και πήγα και πριν όμως να αγοράσω κάτι πραγματάκια, το που βλέπετε, τίποτα το σπουδαίο. Εδώ αυτές εδώ είναι μαρμελάδες, σε αυτά τα μικρά τα κομματάκια για να παίρνεις από το θέλεις ένα διάφορη γεύση. Και τις πήρα για αύριο, θα έχω μια φίλη μου στο σπίτι το πρωί για να τις βάψω τα μαλλιά. Και πήρα και αυτό εδώ, είναι για το φούρνο και το βουτυράκι για να φάμε πρωινό. Εδώ στην Ελβετία τρώμε πρωινό πάρα πολλά ψωμιά, όπως έχετε καταλάβει. Είναι τα ελβετικά το style, να τρως κύπφελι, δέκλι, σέμελι, ψωμάκια, τέτοιο εδώ τσόπφ, αυτά. Λοιπόν, και τώρα έχω εδώ ακόμα μια σαλατούλα για σήμερα, γιατί θα φτιάξω πατατούλες τηγανιτές. Σαλατούλα και αυτά τα σνίτσελ που σας έδειξα στο haul από το τελευταίο βίντεο. Και παιδιά, θέλω να σας πω τι έπαθα σήμερα. Απίστευτο, αλλά το έπαθα και θέλω να σας το πω. Λοιπόν, αυτά εδώ τώρα μου κοστίσανε 33 φράγκα και 60, αυτά που βλέπετε εδώ πάνω. Οκ. Και εγώ δεν, αυτή τη φορά λέω, θα πληρώσω κανονικά χωρίς κάρτα και έβγαλα ένα κατοστάρικο έξω, παιδιά, για να πληρώσω αυτό εδώ. Ωραία. Δεν το κατάλαβα ότι αυτό εδώ που βλέπετε είναι παλιό. Αυτό το κοστάρικο έχει λήξει, νομίζω, 19. Λοιπόν, το βγάζω έξω και μου λέει η κοπέλα, όχι, αυτό δεν το παίρνουμε επειδή είναι παλιό. Και εγώ δεν το κατάλαβα, γιατί και εγώ από μαγαζί το πήρα αυτό το κατοστάρικο, όταν πλήρωσα μια φορά με ένα 200. Και μου δώσαν αυτό εδώ πίσω. Πάνε να πει ότι και αυτό το καταλάβανε. Και θέλω να σας δείξω πώς φαίνεται ένα κατοστάρικο σήμερα. Ελβετικό. Φαίνεται έτσι. Αυτό είναι καινούριο. Έτσι φαίνονται αυτά σήμερα. Και όχι πια έτσι. Να σας πω, είναι και πιο χοντρό το χαρτάκι τους, αυτό είναι πιο αδύνατο. Αλλά δεν το κατάλαβα, γιατί εντάξει, τόσα χρόνια που το έβλεπα και πλήρωνα και με αυτό, δεν κατάλαβα εκείνη τη στιγμή όταν το μου δώσανε εμένα αυτό το κατοστάρικο. Πάω να πει τώρα ότι αυτό το κατοστάρικο έχει λήξει. Για να το δώσω, πρέπει να το είχαμε δώσει το 2020, νομίζω, και θα έπαιρνες, δηλαδή, όλο πάλι πίσω, δηλαδή θα το έπαιρνες έτσι πάλι, καινούριο κατοστάρικο. Τώρα όμως δεν ξέρω πώς θα μου τραβήξουνε, άμα το δώσω, θα σας το πω. Πρέπει να το πάω στο National Bank, η τράπεζα του National, που κάπως είναι λίγο διαφορετικά, για να το πάρουνε και να δω πόσο θα μου δώσουνε πίσω. Πάντως ένα τέτοιο δεν θα μου δώσουνε, γιατί έχουμε τώρα 2023. Βλέπετε, λοιπόν, καμιά φορά πρέπει να κοιτάμε τι παίρνουμε. Και εγώ αλήθεια σας λέω, δεν το κατάλαβα καθόλου. Όταν η κοπέλα μου λέει αυτό δεν το παίρνω, είναι παλιό, τα έπαιξα, λέω ότι είναι παλιό. Μετά κατάλαβα, παιδιά, απίστευτο, τότε κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα είναι παλιό. Οκ, δεν περάσει, μαθαίνουμε, εντάξει, έγινε αυτό που έγινε. Αλλά από εδώ και πέρα θα προσέχω ακόμα πιο πολύ τι μου δίνουν πίσω. Άλλωστε πληρώνω πιο πολύ με κάρτα, γιατί οι πιο πολλοί παίρνουν κάρτες. Αυτά, λοιπόν, παιδιά, και πάω να μαγειρέψω.
Αγάπης μου, μόλις τέλειωσα και τώρα θα φάω. Αυτό μου το ζήτησε ο γιος μου. Ήθελε πατατούλες, ήθελε αυτό εδώ και λέω, οκ, το φτιάξουμε σήμερα. Είναι και Δευτέρα. Έχουμε τώρα 2,5 ώρα και είμαι από το πρωινό, δεν έχω φάει τίποτα. Και αυτό τώρα που θα φάω είναι μεσημέρι και βραδινό. Και το απόγευμα, δηλαδή κατά τις 6 ώρα εκεί, 5,5-6 ώρα, θα φάω αχλάδι με γιαούρτι και βρωμίσω, σας το δείξω μετά γρήγορα. Τέλεια. Μ' αρέσει να τρώω πατατούλες με φέτα. Πάρα πολύ. Εσάς σας αρέσει να τρώτε πατατούλες με φέτα? Λοιπόν, αγάπης μου, σας δίνω φιλάκια, να είστε πάντα καλά και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και εγώ χαίρομαι να σας κάνω παρέα και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σας στέλνω πάρα πολλά φιλάκια. Γεια σας! Thank you.